είμαι εγώ. Και όχι, δεν είμαι ο HeitLord. Είμαι ο κακός δίδυμος αδερφός που σήμερα μετά από 20 χρόνια θα πάει να το συναντήσει. Σκοπός μου είναι να του κλέψω όλη του τη ζωή και φυσικά να του πάρω τη γυναίκα. Πώς θα αντιδράσει άραγε όταν τελικά μάθει ότι αντί για αυτόν φυλάει εμένα? Είμαι σίγουρος δεν θα χαρεί καθόλου με την παρουσία μου εδώ. Θα τα κάνω όλα άνω κάτω και θα φύγω μακριά από εκεί που ήρθα, μαζί με τη γυναίκα του. Θέλω να χωρίσουμε. Πρέπει να του μοιάσω. Δεν μπορώ να εμφανιστώ έτσι. Θα καταλάβουν όλοι ότι δεν είμαι ο Νίκος. Θέλω κούρεμα, ξύρισμα, να βγάλω τα σκουφάκια, τα γυαλιά. Και θα αποφασισμένος να του πάρω τη ζωή. Το άκουσα αυτό, σαν μια φωνή. Τι όμορφη είναι η κοπέλα του. Θα του την κλέψω και αυτή και όλη του τη ζωή. Θέλω να κάνω τατουάζ παντού, στα χέρια, στα πόδια, να γεμίσω παντού τατουάζ. Όντως, ναι, εσύ καινούριο. Τώρα βλέπουμε εσένα που έχεις κάνει τόσα τες εδώ. Και ζήλεψες, όλο το πόδι, το χέρι, στο λαιμό μου αρέσει. Όχι μωρέ, στα χέρια είναι πιο ωραία. Πω τι ώρα είναι, πρέπει να φύγω κιόλας. Πρέπει να πάω στο μαγαζί, έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες σήμερα. Ωραία, άμα είναι θα πάω τώρα και τα λέμε σε λίγο. Εντάξει, εντάξει. Τι ήταν αυτό, το άκουσες? Δεν ξέρω, το άκουσα. Ωραία, φτιάχνω παραγγελίες και έρχομαι. Δεν αργώ τίποτα. 5 λεπτάκια, 10 λεπτάκια, 20 λεπτάκια. Γεια σου, αγάπη μου, καλή δουλίτσα. Γεια σου. Ωχ, έφυγε. Τώρα είναι η ευκαιρία μου. Σου έρχομαι. Αλλά πώς θα πάω έτσι? Πρέπει κάτι να σκεφτώ. Πρέπει να αλλάξω μια ξυριστική μηχανή. Αν τα πιάσω όλα τα μαλλιά μου μέσα στο σκουβάκι. Αφού έφυγε, πάω να ξεκουραστώ. Ενδιαφέρον. Να ακούσουμε κιόλας. Θα τον κάνω να το μισήσουν όλοι. Όποιος τον βλέπει που τον ξέρει, δεν θα το συμπαθήσει πια. Θα τα κάνω όλα άνω κάτω εδώ πέρα. Ω, μαγαζάκι μου. Ξέρεις, γαμώ, τον ήμουν χθες εδώ. By the way, αν σκανάρετε αυτό εδώ πέρα, σας πετάει απευθείας στο μαγαζί, το ξέρατε. Να φτιάξουμε παραγγελίες. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Το καλύτερο συνέστημα, ανοίγουμε το μαγαζί. Αλλά σήμερα μόνο για παραγγελίες. Ανοιχτά είμαστε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Σήμερα είναι Δευτέρα, οπότε είναι κλειστό. Σε λίγο καιρό θα είναι δικιά μου. Και θα πηγαίνουμε ταξίδια και θα την έχω εγώ. Δεν το ξέρει ούτε καν η ίδια. Και ούτε θα το καταλάβει και ποτέ. Ας την αφήσουμε προς το παρόν τη μικρή και πάμε να ασχοληθούμε με το μεγάλο κεφάλι. Νίκο, πόρτα άκουσα. Καλέ ήρθες! Μπα, ιδέα μου θα ήταν. Ωραία, τα small έτοιμα, τα medium. Τι μένει τώρα? Καπέλα, δεν έχω παραγγείλει καπέλα, ρε φίλε. Πρέπει να μάθω όλες σου τις συνήθειες ώστε να του κλέψω τη ζωή. Πρέπει όλοι να νομίζουν ότι είμαι εγώ, αλλά χωρίς να είμαι. Μια μέρα εγώ θα είμαι εσύ και εσύ θα είσαι εγώ. Ωραία, τη φτιάχνουμε πάλι, ωραία, τη φτιάχνουμε πάλι. Ντελούλου! Αυτή η μπλούζα είναι η πιο viral στο site όλο. Τι κι αν του κλέψω το μαγαζί όλο, το πήγε, έφυγε. Τι ωραία πραγματάκια είναι αυτά. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Εδώ πέρα σας έχω. Ακούστε όλοι προσεκτικά. Κάνουμε live. Ρε, τι σας έχω εγώ, ρε, με κωδικό hate για τις επόμενες 48 ώρες από τη στιγμή που βλέπεις αυτό εδώ πέρα το story. Έχεις έκπτωση, δεν σου λέω πόσο, αλλά και στην παραγγελία σου δώρο μπρελόκ. Και εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, 48 ώρες με κωδικό hate, παίρνεις έκπτωση και δώρο μπρελόκ σε ό,τι και να έχεις παραγγείλει. Είτε την πιο μικρή παραγγελία είτε την πιο μεγάλη. Καλά, αν έχεις τεράστια παραγγελία, θα σου βάλω κι άλλα δωράκια εγώ από μένα. Εγώ σε προσέχω, το ξέρεις ότι σε προσέχω. Άντε, κάντε και ένα like στο βίντεο. Από πού ήρθε αυτό? Κάνω live, δεν μου δίνεται σημασία. Πάμε να φτιάξουμε παραγγελίες. Πάλι καλά έφυγε. Τώρα είναι η ευκαιρία μου να φύγω κι εγώ. Τι χάος είναι αυτό εδώ μέσα. Νίκο, τι έχεις κάνει? Γιατί δεν έχεις αφήσει όλα έτσι? Τι δουλειά έχει το φυτό εδώ πέρα? Η κορνίζα έφυγε και τα έκανε όλα μαντάρα. Γιατί? Ξέρω τι θα κάνω. Θα βάλω όλα μου τα μαλλιά μέσα στο σκουφάκι ώστε να νομίζουν ότι είμαι ο Νίκος. Τώρα θα δούνε. Θα τους τα πάρω όλα. Όλα θα τους τα πάρω. Δεν καταλάβει κανείς τίποτα. Μήπως θα βγάλω και τα γυαλιά? Τώρα δεν μοιάζω με τον Νίκο, τον κοντομάλι. Α, Νίκο μου, τι φοράς? Γιατί φοράς αυτά τα ρούχα και τα μαλλιά? Πώς είσαι έτσι? Κάτα με αυτά τα σκουπίδια. Θα τα πετάξω. Ναι, ναι μαμάκα. Θα τα πετάξω, ναι, μαμά μου. Ναι, μανουλίτσα μου, ναι, μανουλίτσα μου, εγώ που σ' αγαπάω, θα τα πετάξω τα σκουπίδια. Στα σκουπίδια θα πετάξω τα σκουπίδια. Λα 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 λα. Πάω να βρω το μωρό μου, δηλαδή το μωρό του. Αχ, τι ωραία που ήταν και σήμερα. Τι είναι αυτά? Το πιστεύω. Θες εδώ. Μες στην πολυκατοικία μου, είναι δυνατόν αυτά? Κοίτα εδώ καπέλο, τι είναι αυτά? Τι έγινε, αγόρι μου? Δεν σου είπα να τα πετάξεις? Τι να τα πετάξεις? Τα σκουπίδια, αγόρι μου. Μα ήρθα, κοιτά, βρήκα έτσι όλα κάτω. Τι εννοείς όλα κάτω? Αφού σου έδωσα την τσάντα να πεις να τα πετάξεις. Εμένα μου τα έδωσες. Ρε, πήγαινε πέτατα. Τρελαθεί τελείως. Για όνομα του Θεού, ένα σκουπίδι. Δεν μπορείτε να πετάξετε ένα σκουπίδι? Άσε με. Χάζεσαι. Τι έγινε? Γιατί φοράς περούκα? Κάνω βίντεο, ρε. Τι που κάμισε? Κάνω βίντεο, δες με. Κάνω τον καραγιώσει σαν τα βίντεο μου. Που έχω πολλούς subscribers. Τα λέμε! Περίμενε. Έχει τρελαθεί τελείως. Ποιος? Η μάνα μου. Με τα σκουπίδια. Τι, αυτή φταίει, νομίζεις? Μου είπε τα καμώματά σου τι έκανες. Τι καμώματά μου? Πήγες και τα ρίξες όλα στην είσοδο. Καλά, είσαι με τα καλά σου και την πίστευες. Εγώ τα μάζευα από την είσοδο. Ναι, έλα να δεις και τα δικά σου χάλα. Δες εδώ πέρα τι έχεις κάνει. Περίμενε. Νομίζω ότι εγώ τα έκανα αυτά. Ποιος τα έκανε? Εσύ ήσουν εδώ. Εγώ φτιάχνα παραγγελίες στο μαγαζί με δουλεύεις. Δεν σου είπα πάω στο μαγαζί. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, ποιος τα έκανε όλα αυτά? Αφού εγώ ήμουν εδώ πέρα και. Μαλαφέι, πόρε. Νόμιζα ότι θα με καταλαβαίνεις μία φορά στη ζωή σου. Μία φορά. Τι να σε καταλάβω, Βρεσινίκο, τι να σε καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχει πάθει ο αδελφός σου? Δεν ξέρω, κι εγώ τον είδα με γυαλιά, με περούκα. Κι εγώ τον είδα, Ένα αλόκοτο, τι να πω, δεν ξέρω. Πήγωσα την τσάντα να πετάξει τα σκουπίδια. Δεν ξέρω τι είναι. Κάτι θα έχει πάθει. Μήπως πρέπει να τον πάμε σε κανένα γιατρό? Νίκο, είτε έχεις άδικο είτε όχι, σε παρακαλώ πήγαινε να τη ζητήσεις συγγνώμη. Είναι η μαμά σου, πήγαινε. Δεν με καταλαβαίνει κανείς, χωρίς πλάκα δεν με καταλαβαίνει κανείς. Γιατί? Να. Άντε, σήκωσε. Με παίρνει και τηλέφωνο. Ωραία. Θα πάω να τη ζητήσω συγγνώμη. Ναι. Θα πάω να τη ζητήσω συγγνώμη, αλλά μην με ξαναενοχλήσετε για αυτό το θέμα. Εντάξει, πήγαινε. Λες και της έκανα κάτι, αν είναι δυνατόν. Τσουνάκια μου, φύγατε. Ήρθε η στιγμή της αλλαγής. Έλα να ζητήσεις συγγνώμη. Ναι, μαμά, ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει, αγόρι μου. Απλά στεναχωρέθηκα. Τα είδα πεταμένα εκεί, λέω τι έγινε, τι κάνατε. Δίκιο έχει. 25 χρονών είναι δυνατό. Μην το ξανακάνεις αυτό. Λόγος μαντράχαλος έχεις γίνει. Συγγνώμη, δεν τα πέταξα. Τέλος πάντων, καλά, εντάξει, τα πέταξα εγώ, αλλά τα σκουπίδια θα μιλάμε, μωρέ. Ναι, μαμά μου. Άντε, εντάξει, εγώ. Τέλεια. Στο μελλοντικό μου σπίτι μόνος μου, κάνοντας τη μεγάλη αλλαγή. Δυστυχώς τα μαλάκια. Μου. Μετά από 10 χρόνια που τα μακραίνω, ήρθε η στιγμή. HeitLord, θα σε καταστρέψω, αγόρι. Είμαι ίδιος αυτός ο Καραγκιόζης. Πρέπει να λέω και αυτά τα χαζά τα δικά του. Εκπτώσεις. Δεν πιστεύω να το ξεχάσατε. Κωδικό χέι. Κάτι τέτοια δεν λέει. Μην ξεχνάω το στόχο μου όμως. Πρέπει να αλλάξω ρούχα να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Γιατί με αυτό που κάμισο οι μισοί έχουν πάθει σοκ που μου είδε. Ωραία, τι ωραία ρουχαλάκια που έχει. Θα φορέσω από αυτή τη μάρκα του. Hate, για να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Νομίζουν ότι φοράω τα ρούχα μου. Δηλαδή τη μελλοντική μου μάρκα. Κόκκινο με ροζ. Αρκετά σαν ανοιχτό. Πω, είμαι ολόιδιος αυτός. Πρέπει να γλυκάνω και τη φωνή μου. Γιατί άμα με ακούσουν έτσι. Φέι, μωρό μου, έλα να σε φιλήσω. Ποιος είναι? Ποιος χτύπησε την πόρτα? Αλλά είμαι ο HeitLord, δεν φοβάμαι τίποτα. Ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός? Παρακαλώ. Έλα ρε Νίκο, τι έγινε? Μην με ακουμπήσεις σκουλίκι. Τι μη σε ακουμπήσω, θα κάνουμε βίντεο. Βίντεο? Ναι, βίντεο. Δεν κάνω μαζί σου βίντεο, ρε. Ποιος είσαι εσύ? Ο Κυριάκος, με ξέρει τόσα χρόνια. Λέω εγώ τώρα. Είχαμε πει για βίντεο σήμερα. Πόσους subscribers έχεις? 75.000. Και θα κάνω εγώ μαζί σου βίντεο. Τα σε 150, 200, 300 και μετά θα κάνω βίντεο μαζί σου. Ανελέει το σκουλίκι! Έξω από το σπίτι μου, είναι δικό μου! Στόχος νούμερο 1, επιτεύχθη. Σχεδόν. Θα πρέπει να κάνω να με μισήσουν όλοι! Θα του κατακτήσω τα πάντα μέχρι και την κάθε λεπτομέρεια του σπιτιού. Τώρα θα πάω στο μαγαζί. Εγώ έχω να φτιάξω 2 παραγγελίες. Θα τις κλείσουμε. Και θα έρθω μετά στο σπίτι, εντάξει? Εντάξει. Τώρα ξεκινάνε τα ωραία. Για να δούμε τι ρόλο βαράει αυτός ο HeitLord τέλος πάντων. Τι, έχει 4 κανάλια με πάνω από 100.000 σε όλα. Γιατί το στηρίζετε τόσο πολύ? Τώρα πλέον θα δοξάζετε εμένα. Κοντεύει 400.000 subscribers! Μην τον στηρίζετε άλλο! Μην του κάνετε subscribe! Δεν το αξίζει! Εγώ το αξίζω μόνο! Ωραία, τέλος, η καριέρα μου ξεκινάει! Πάω να κάνω το πρώτο μου βιντεάκι! Ακόμα δεν το ανέβασα καν! Τι γίνεται, πόσους subscribers θα πάρω τέλος πάντων? Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια, σ' αγαπάω, θα σε περιμένω, bye! Τώρα είναι η ευκαιρία μου. Μωρό μου, ήρθα τελικά. Θα πάω μετά στο μαγαζί. Ναι, αγαπούλα μου. Καλά, πού διάλεξες ρούχα? Επιτόπου, είμαι γρήγορος. Τσίκ την πιστόλη. Γρήγορο πιστόλη. Α, τι όμορφο μωράκι είναι αυτό που θα γίνει δικό μου σε λίγο καιρό. Μπράβο, ντουλίτσες, κάνεις. Ναι, αγάπη μου. Τι κάνεις? Τι, εδώ, κοιτάω που θες βοήθεια πουθενά. Αφήγησε πολύ περίεργος, τι κάνεις? Θέλεις πουθενά βοήθεια? Τι έπαθες? Διαβάζεις? Ναι, έχω βρει ένα βιβλίο εδώ. Τι διαβάζεις? Δες, είναι ωραίο. Συλλέκτη στιγμών. Ναι, για διάβασέ μου λίγο. Άση. Και όταν οι δυνάμεις σου εξαντληθούν, θα έχεις εμένα να τις γεμίζεις στο όνειρά σου. Ναι. Γιατί με κοιτάς έτσι? Διάβασε. Και εκεί που αλλάζουν τα πάντα και η ομορφιά της συνήθειας προσπαθεί να βρει τον τρόπο να τρυπώσει. Τι κάνεις? κάνεις μωρέ Νίκο, τι κάνεις? Κουδούνι, ανοίγω εγώ, περίμενε, άστο σε μένα. Ήμουν στο τσακ πάνω που την πήρα αγκαλιά. Θα γινόταν το παιχνίδι, ποιος είναι? Ο HeitLord, εγώ, είμαι εγώ. Καλά βρε εσύ, μου άνοιξες και ήρθες απευθείας στο κρεβάτι, τι έπαθες? Όχι, ποιος ήταν στην πόρτα, δεν σου άνοιξα εγώ. Εγώ ήμουνα που σου χτύπησα την πόρτα, μου άνοιξες και ήρθες κατευθείαν. Μα ήσουνα ήδη εδώ, αλλά με άλλα ρούχα άλλαξες. Καλά, στο μαγαζί ήμουνα και φτιάχνα τις παραγγελίες, σου είχα πει ότι είχαν άλλες δύο παραγγελίες. Θα πάω στο μαγαζί, εγώ έχω να φτιάξω δύο παραγγελίες. Ποιο μαγαζί, πριν δύο λεπτά δεν ήμασταν στην κουζίνα και εδώ. Αν μπερδεύεσαι. Όχι, φορούσες ένα ροζ και ένα κόκκινο, τι είναι αυτά πάλι? Αυτά φοράω από το πρωί, δεν έχω αλλάξει. Βρε εσύ, τι έπαθες κι εσύ? Εντάξει, όλα καλά. Τι να πω, δεν ξέρω. Νίκο, θα μου εξηγήσεις πριν για ποιο λόγο με μύριζες και με έγλυψες στην πλάτη? Έλα ρε μωρό, μου κάνεις πλάκα σήμερα, γιατί γελάς? Μα τι έχεις πάθει, γιατί γελάς, πες μου λίγο. Μα είναι αστείο. Είναι πάρα πολύ αστεία η συμπεριφορά σου σήμερα. Αλλάζεις ρούχα, με γλύφεις. Κορίτσι μου, ήμουν στο μαγαζί, στο εξηγώ τόση ώρα, ήμουν στο μαγαζί. Έφτιαξα τις δύο παραγγελίες της έξτρα. Ήμουνα μωρέ, με ποιον ήμουν εδώ στην κουζίνα? Τι εννοείς έγλυφα και σε μύριζες? Μα πας καλά. Α, το κινητό του HeitLord, το δωράκι πάνω στην ώρα. Φεύγω σαν να μην υπάρχει τίποτα το σπιτάκι του, το σπιτάκι μου. Έλα, γορίνα. Γεια σου, Μανούλα. Άρχες πάλι. Α, μητέρα. Μητέρα. Καλώς το. Γιατί ξανάρθες, τι έχει? Ξαναήρθα γιατί θα δω το σπίτι, θα... Μην ανησυχείς. Μην μου δίνεις σημασία, σπίτι μου δεν είναι, εξάλλου το πατρικό μου δεν είναι αυτό. Πάλι ρούχα άλλαξες. Συνέχεια ρούχα αλλάζεις. Αφού με ξέρεις ρε μάνα, άσε με να ρίξω μια ματιά στο πατρικό μου σπίτι. Τίμησέ μου, εγώ δεν είχα και έναν αδελφό. Πού είναι αυτός ο μικρός? Το δωμάτιό του, πώς είναι εδώ? Εδώ μέσα είναι. Με δουλεύεις τώρα. Φυσικά και ξέρω που είναι ο αδελφός μου. Άνοιξε ρε! Ο αδελφός μου HeitBoss. Τι κάνεις εδώ, αδελφούλη μου? Καλά είμαι, κάτσε γιατί θα χάσω, περίμενε. Α, παίζεις, ναι, παίζω. Πάρε κι αυτό, έλα μικρόφωνο. Τι να το κάνω, ρε! Να κάνεις live, να κάνεις λαϊβάκι. Χαζώσε, τι ωραίο δωμάτιο. Ναι, είσαι ο αδελφός μου, ναι, είσαι ο αδελφός μου. Φυσικά και το έχω ξαναδεί. Παίξε βασιλάκι, παίξε βασιλάκι. Όχι, εντάξει, βλάκα σου κάνω, βλάκα σου κάνω. Εγώ θα παίξω. Τελείωνε, τελείωνε λε. Είσαι ο καλύτερος αδελφός μου. Τι μου το πέταξε τώρα, σκουπιδόταν και στα μαλλιά. Και έχω κάνει μπάνιο. Θα σταματήσετε να φωνάζετε, τι είναι αυτά τα πράγματα? Ωχ, εντάξει, μα ηρέμησε. Με ενοχλεί, δεν το βλέπεις. Ρε, πάτε με τα καλά σας. Γιατί τον ενοχλεί? Αυτό με ενοχλεί. Άντε ρε νούμερο, άντε ρε νούμερο. Γιατί φωνάζετε έτσι? Αυτό. Θα το κάνω λαλοκάτω. Θα τον κάνω να το μισήσουνε όλοι, τώρα που δεν με κοιτάει κανείς. Είμαι ο HeitLord, όπως όλοι ξέρετε. Και θέλω να σας ανακοινώσω ότι σταματάω τα βίντεο στο YouTube. Θα πάω να βρω μια κανονική δουλειά και όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που έκανα τα σταματάω εδώ και τώρα. Αντίο! Άισε το καλό. Καλά τρελάθηκε ο Νίκος. Θέλει να ζήσει στο κανάλι του, τι λέει ρε? Πάει καλά, έχει χαζέψει. Κάτσε να του στείλω μήνυμα. Τι έπαθε καλέ ο Νίκος, σταματάει το YouTube. Κάτι βλέπω τώρα εδώ στο κινητό. Βασίλη το είδε. Ναι, και εγώ τώρα αυτό θα σου έλεγα. Πάνω εδώ τι έχει γίνει. Για πήγαινε. Περίμενε ρε. Τι έπαθε, γιατί? Ρε χαζώσαι, γιατί θες να κλείσει το κανάλι σου? Να κλείσω το κανάλι μου? Μα δεν θέλει να βάζεις. Μα δεν θέλει να κλείσω το κανάλι μου. Χαζώσαι, δεν το διάβασε. Θέλει να κλείσει το κανάλι του. Μα είναι δουλειά σου. Μα πού είναι? Ρε δες τόσο ότι σταματάω τα βίντεο στο YouTube. Αλήθεια σας λέω, δεν το είπα. Στρακίζω. Ρε τρελαθή. Δεν το είπα εγώ. Μάλλον είναι ρομπότ. Με AI. AI μωρέ. Το έχουν κάνει με. Πάω στην αστυνομία. Πάω στην αστυνομία με το. Το έχουν κάνει με ρομπότ, στο λέω ειλικρινά. Τι έχει πάθει ρε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχει χαζέψει πάρα πολύ αυτό το παιδί. Ποιο είναι πάλι? Γιατί έβαλε άλλα ρούχα? Έβαλα άλλα ρούχα. Πήγε στην αστυνομία. Δεν θα πάω στην αστυνομία. Ποια αστυνομία? Στην αστυνομία τώρα, για αστυνομίε είμαστε. Τι να πω ρε παιδιά. Σου κλείνει το κανάλι παιδιά. Εσύ μικρή. Ωραία, έλα εδώ, έλα εδώ εσύ. Βασικά, μάζεψε τα ρούχα σου. Εκδρομή, εκδρομή. Μάζεψε όλα σου τα πράγματα. Όλα. Βάλτε τα σε μια σακούλα. Ό,τι μπορείς. Έχεις βίντεο να κάνεις. Ας τα βίντεο, Βασίλη. Έχουμε πιο σημαντικά πράγματα εδώ πέρα. Όπως? Δεν ξέρω. Θα δούμε, θα δείξει ο καιρός. Τι έχει πάθει αυτό το παιδί. Βασίλη, θα πάω διακοπές. Μην ετοιμάσεις τίποτα, δεν το έχει καταλάβει. Έχει χαζέψει το παιδί. Τι λες ρε? Ξύμια, δεν είναι ο Νίκος αυτός. Είναι ο Νίκος και είναι καλύτερος από ποτέ. Τώρα μου τις έφτιαξες τις βαλίτσες. Έλα μου ρε Βασίλη, τώρα έφυγες, τι θες? Περίμενε, μην ανοίξεις. Γιατί να μην ανοίξω? Ετοίμασε τα πράγματά σου να φύγουμε από εδώ μέσα. Άσε με, απλά να δω ποιος είναι. Μην ανοίξεις. Νίκο. Νίκο. Αγάπη μου, ήρθα. Γύρισα από την αστυνομία. Ποια αστυνομία? Όλα καλά. Τότε δεν μου λέγες να πάμε ταξίδι, εδώ δεν ήσουνα. Μου έλεγες να φτιάξω τα πράγματά μου. Τώρα μου είπες να μην ανοίξω και άνοιξα. Γιατί ρε μωρό μου, γιατί μου τα κάνεις αυτά από το πρωί? Μία μου λες σε μυρίζω, τώρα πού είμαι, ωραία πού είμαι. Ήμουν εδώ, πού είμαι, πού είμαι. Πες μου πού είμαι, γιατί δεν μου λες, πες μου. Πάμε να σε ψάξουμε. Τι εννοείς πάμε να με ψάξεις? Δεν είμαι εδώ. Εδώ ήσουν. Ω, το παιχνίδι σου θα παίζω σήμερα. Τι θα κάνω τώρα, δεν μπορώ να είμαι κρυμμένος για πάντα. Μα Νίκο, έλα! Δεν παίζω όλο το παιχνίδι σου, κατάλαβες. Μα γιατί δεν με πιστεύεις, έλα! Ωραία, ωραία, έλα εδώ, έλα εδώ. Εντάξει, εντάξει. Ωραία, πάμε. Πάμε να με ψάξω, Δεν καταλαβαίνω τώρα τι μου λες. Ο Νίκος! Είναι εδώ! Δεν είναι, ρε μωρό μου. Μήπως είμαι εκεί! Μα δεν με παίρνεις καν στα σοβαρά! Μα πώς να σε πάρω σοβαρά που μου λες ότι εγώ είμαι εδώ ήδη ενώ δεν είμαι εδώ. Μα ήσουν. Ωραία, πού να ψάξουμε, πού ήμουνα, πες μου πού ήμουνα. Ψάξε με στις ντουλάπες. Μα αλήθεια σου λέω, εδώ ακριβώς καθόσουνα. Λοιπόν, Φέι, θέλω να χωρίσουμε. Τι, εγώ τι σου έκανα, γιατί να χωρίσουμε. Δεν μπορώ άλλο με αυτές τις μπουρδες που μου λες, δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια θέλω να χωρίσουμε. Το έλεγα, έχεις δίδυμο. Σε ευχαριστήκατε, πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Κι όμως, εγώ είμαι ο αληθινός HeitLord. Περίμενε, τι. Εγώ είμαι ο αληθινός! Δεν είσαι! Πού να ξέρω ποιος είναι ο αληθινός! Μόλις ήθελες να με χωρίσεις! Αγάπη μου, τι έπαθες, γιατί είσαι κολλητά του! Δεν ξέρω ποιος είναι ο αληθινός, άσε με! Για έλα μπροστά εδώ! Εγώ θα σε πήγαινα σε ταξίδια, το ξέχασες! Στις διακοπές δεν θα πηγαίναμε, βρε εσύ! Δεν ξέρω! Μην διανοηθείς και την ακουμπήσεις! Μη τη φυλάει! Τι κάνεις! Είσαι πολύ σατανικός! Μόνο μου, μην ξεχνάς! Εγώ είμαι αυτός που τρώμε μπέργκερς κάθε Παρασκευή! Περιμένετε, με έχετε μπερδέψει. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι ο αληθινός HeitLord. Θα σας κάνω μια ερώτηση και όποιος τη βρει θα είναι αληθινός. Ωραία, ναι. Ωραία. Εδώ θα φανούν όλα. Λοιπόν, θα μου πείτε πώς γνωριστήκαμε. Πανεύκολο. Εσύ πρώτος. Φυσικά, αγάπη μου, και ξέρω πώς γνωριστήκαμε. Άντε πες. Πανεύκολο, μωράκι μου. Στο Tinder γνωριστήκαμε. Τι απαντάει. Ποιο Tinder, μωρέ. Να πω εγώ. Δεν μπορούμε να πω εγώ πανεύκολο. Άντε πες. Γνωριστήκαμε στο βίντεο, περνάω 72 ώρες με μία άγνωστη. Τι! Μπράβο, αγάπη μου, το βρήκες! Εσύ ήσουνα, είδες! Τι βλακίες λέω, το πιο Tinder, ρε μωρό μου! Όχι, εγώ είμαι! Όχι! Όχι, σε μένα αυτά! Κάτσε λίγο, μωρό μου, κάτσε λίγο! Γιατί δεν ανοίγουνε! Ήρθα να τους καταστρέψω! Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, μπορείς να πας να τσεκάρεις και αυτό που καταστρέφω για 24 ώρες στη ζωή της κοπέλας μου. Ή ακόμα να δεις και αυτό που γνωρίστηκα με τη Faye. Subscribe!